η ζωή σου από τότε που βγήκες, από ό,τι μαθαίνουμε, έχει αλλάξει και σε άλλες. Πώς να το πω. Και με άλλους τρόπους. Δηλαδή, εκτός από. Έγινε η καθημερινότητα πιο έντονη. Σωστά. Καλά το πας εσύ. Να σου πω εγώ αυτό που σκέφτομαι. Υποχρεώσεις περισσότερες. Υποχρεώσεις περισσότερες. Όχι, δεν εννοούσα αυτό. Τώρα, ας πούμε, είσαι σε μια φάση της ζωής σου που είσαι μόνη σου. Πάμε στο κομμάτι των προσωπικών. Αυτό το κομμάτι, δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά τα τελευταία χρόνια δεν αισθάνομαι καλά να ανοίξω αυτή την πορτούλα. Δεν μ' αρέσει γενικά το να δηλώσω κάτι. Όταν θα συμβεί κάτι σημαντικό στη ζωή μου, τότε δεν θα είχα πρόβλημα να το μοιραστώ, πώς είναι, ας πούμε, κάτι... σε γάμο, σε μια εγκυμοσύνη, ναι, σε κάτι πιο έτσι... Θα είσαι κοντά σε αυτή μια τέτοιου είδους ανακοίνωση ή είσαι πια όχι. Μακριά πολύ από αυτό. Αν με ρωτάς αν παντρεύομαι, όχι, δεν παντρεύομαι. Καλά, δεν σε ρώτησα, σε ευχαριστώ και την ρώτησα. Όχι, δεν παντρεύω. Όχι, δεν παντρεύω, δεν έχω κάτι τέτοιο δεν να ανακοινώσω. Κάτι τέτοιο. Θα ήθελες όμως να κάνεις ένα παιδάκι έτσι τώρα. Αμα κάποια στιγμή στη ζωή μου, ναι. Είναι κάτι στο οποίο έχεις φτάσει, ας πούμε, κάποια στιγμή κοντά και είπες όχι, θα ήθελα να ξέρω εγώ να κάνω πράγματα για τη δουλειά μου ή να εξελιχθώ διαφορετικά και θα το αφήσω πιο μετά. Είναι κάτι το οποίο δεν σε έχει απασχολήσει καθόλου μέχρι τώρα. Θα σου πω, τώρα εσύ που είσαι μανούλα ήδη και συμβουλέψέ με κιόλας. Αλλά αυτό το κομμάτι δεν ξέρω γιατί το ζυγίζω πάρα πολύ. Θέλω να είμαι πάρα πολύ έτοιμη εγώ με το μέσα μου για να μπορώ να προσφέρω στο παιδί μου οτιδήποτε μπορεί να μην είχα εγώ, είτε είναι στη θεωρία είτε είναι και στην πράξη. Εκτός από αυτό, πάντα είχα στο μυαλό μου ότι αυτό θέλω κάπως να μου το βγάλει ο άλλος. Δηλαδή να μου δημιουργήσει έτσι, αυτή την επιθυμία. Φυσικά. Δηλαδή να βγει. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό. Μέχρι τώρα δεν ξέρω, δεν έχω αποβάλει κάποιες φοβίες μάλλον. Ή μπορεί να μην το έχω αισθανθεί ακόμα. Σίγουρα όμως ηλικιακά είναι πιο κοντά πια στο μυαλό μου από ότι. Αυτό έχει συμβεί γιατί έχεις μεγαλώσει δύσκολα ίδια και δεν θα ήθελες αντίστοιχα να περάσουν τα παιδιά τα δικά σου, το παιδί το δικό σου, κάτι τέτοιο και θέλεις να είσαι σίγουρη από όλες τις απόψεις ή γιατί δεν αισθάνθηκες απλώς ότι μέχρι τώρα θα ήθελες να το κάνεις. Είναι και τα δύο αυτά μαζί. Θα ήθελα να το κάνω. Δεν είναι κάτι που δεν το θέλω, δεν το επιθυμώ. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, υπάρχει στο κεφάλι μου και στα πιστεύω μου ο όρος οικογένεια και η δημιουργία της οικογένειας. Απλά δεν το είχα σαν προτεραιότητα, σαν κάποια άλλα κορίτσια, ότι αυτό ναι. Είναι το όνειρο της ζωής μου. Στους ανθρώπους που σε προσεγγίζουν και θα ήθελαν να έχουν μία ερωτική σχέση μαζί σου και ενδεχομένως και να σε παντρευτούν, δεν ξέρω τι, γιατί ο καθένας έχει διαφορετικούς σκοπούς στο μυαλό σου. Τώρα, μετά από όλα αυτά τα πράγματα και που έχεις ζήσει και που έχεις περάσει και με την εμπειρία την προηγούμενη, ας πούμε, και των τελευταίων μηνών, είσαι πιο δύσπιστη. Ναι. Ναι. Είμαι, δεν ξέρω τώρα λόγω βιωμάτων, αλλά και μετά το παιχνίδι έγινα πιο δύσπιστη. Λόγω της δημοσιότητας, παύλα δημοτικότητας. Δεν μπορώ τώρα να ορίσω κάτι συγκεκριμένο. Νομίζω είναι ένα σύνολο πραγμάτων που συνέβησαν στη ζωή μου. Να σε προσεγγίζουν άντρες και να τους βλέπεις και να λες με τη μία ότι κοίτα τώρα αυτός δεν τα αισθάνεται αυτά που λέει ρε παιδί μου. Θέλει να βγει με την Ειρήνη Παπαδοπούλου. Το έχεις ζήσει αυτό? Όχι, δεν μπαίνω σε. Ακόμα δεν μπαίνω και δεν θα ήθελα να μπαίνω καθόλου σε αυτή τη διαδικασία. Και δεν μιλάω πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, αν κάποιος με προσελκύσει ή με πλησιάσει να μου μιλήσει, δεν είμαι κατευθείαν δύσπιστη. Αλλά σίγουρα πια θα. Πώς να το πω. Θέλω λίγο να με συμμαζέψω γιατί παρά είμαι καλοπροαίρετη, παρά είμαι. Έχω μια έντονη παιδικότητα μέσα μου που πρέπει μάλλον κάπως να τη θωρακίσω και να την προστατεύω. Γιατί δεν είναι τόσο άγανα τα πράγματα τη σημερών ημέρα. Αυτό εννοώ, το ότι έγινα πιο δύσπιστη. Γιατί εγώ θα ήθελα κατευθείαν με το που. Και έτσι θεωρώ ότι είναι και το σωστό, καταλαβαίνετε. Όλα να ξεκινάνε καλοπροαίρετα. Και αν στην πορεία δεν. Δηλαδή.